Τι διαξιολογείτε εσείς? Νομίζω ότι ναι, πήραμε μια απόφαση που ήδη την ξέρατε. Πρώτα γιατί προηγήθηκε η απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου μας όσον αφορά το καυτό θέμα της προεδρικής εκλογής. Επιβεβαιώσαμε λοιπόν, συνεκτιμώντας και όλα τα καινούργια στοιχεία τα οποία υπάρχουν, δηλαδή ότι οι ασκούμενες πολιτικές, ο τρόπος διακυβέρνησης, τώρα πολύ περισσότερο τα ανοιχτά θέματα με τη συμφωνία, η εμπλοκή της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας σε όλη αυτή τη διαδικασία, ενώ η κυβέρνηση έπρεπε να κλείσει το θέμα ή να προχωρήσει το θέμα της συμφωνίας και της αναδιάρθρωσης του κρέους, ανεξάρτητα από την κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας, της εκλογής του Προέδρου. Λοιπόν, συνεκτιμώντας όλη αυτή την κατάσταση και την πρόταση του προσώπου, όλη αυτή την κατάσταση επιβεβαιώσαμε και αυτή τη φορά ομόφωνα, χωρίς να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς την πρόταση, ότι δεν θα ψηφίσουμε και στις τρεις και στις τρεις φάσεις της διαδικασίας. Δεν θα ψηφίσετε για πρόεδρο λοιπόν. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Ξεωτήρη. Ακριβώς λοιπόν, γιατί εμείς δεν μπορούμε να συμβάλλουμε. Εάν δεν ψηφίσετε για πρόεδρο. Εάν δεν ψηφίσετε για πρόεδρο και τηρηθεί αυτό που αποφασίζετε, κατά πάσα πιθανότητα πάμε σε εκλογές. Εσείς θα κατέβετε αυτόνομα στις εκλογές, το αποφασίσατε γι' αυτό? Όχι, αυτό δεν το αποφασίσαμε αυτή τη στιγμή. Εσείς τι λέτε, θα κατέβετε αυτόνομα, γιατί υπάρχουν διάφορα. Είναι ανοιχτό. Να σας πω. Εκείνο το οποίο αποφασίσαμε είναι ότι η ΔΜΑΡ διατηρεί την αυτονομία της, την οργανωτική της και πολιτική αυτοτέλεια. Είναι μια ζωντανή πολιτική δύναμη. Έχει 10 βουλευτές στη Βουλή. Έχει τις προτάσεις της. Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ζωντανή αυτοτελής δύναμη. Αλλά θα κατέβει σε εκλογές μόνη σας, με ψηφοδέλτιο ΔΜΑΡ ή με κάποιους άλλους. Εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά και γι' αυτό βρίσκεται και σε συζητήσεις μια προγραμματική σύγκληση με τις αριστερές δυνάμεις και κυρίως με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή τη στιγμή έχει πράγματι. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Κυρία Ξεωτήρη, άρα εξετάζεται σοβαρά να κατέβετε μαζί σε εκλογές, δηλαδή. Προγραμματική. Κυρία Ξεωτήρη, δύο λεφτά τώρα. Επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι πρακτικά μιλώντας, εάν θέλετε να κατέβετε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν βλέπω ο ΣΥΡΙΖΑ να είχε κανένα πρόβλημα επί της ουσίας, εάν κατέβετε ως συνασπισμός κομμάτων, του αφαιρείτε τη δυνατότητα από το συνασπισμό αυτών να πάρει τον πόνους των 50 ευρώ αν είναι πρώτο κόμμα. Άρα πρακτικά δεν γίνεται. Άρα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να κατέβετε μεν μαζί, αλλά να μην είναι ΔΜΑΡ ΣΥΡΙΖΑ, να είναι κάτι άλλο κάπως αλλιώς. Τον έχετε βρει αυτόν τον τρόπο? Πρακτικά τώρα μιλάμε, μην λέμε τώρα κουβέντες γύρω-γύρω. Κύριε Καπουράκη, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρώτα την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βεβαίως είναι ορατές και εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν οι εκλογές. Οι συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων θα γίνονται. Και βέβαια και τώρα μας λέτε λοιπόν ότι εσείς συζητάτε με το ΣΥΡΙΖΑ να κατέβετε από κοινού. Κυρία Ξηροτήρη, δώστε μας να πάρουμε και καμία είδηση. Μας λέτε λοιπόν ότι συζητάτε με το ΣΥΡΙΖΑ και σε προχωρημένες συζητήσεις από ό,τι καταλαβαίνω να κατέβετε μαζί. Οι συζητήσεις έχουν γίνει δύο και θα προχωρήσουν τις συζητήσεις. Ωραία, για να με ζητούμενο να κατέβετε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο σχήμα, ας πούμε. Τώρα το τεχνικό μέρος θα το βρείτε. Με ζητούμενο να υπάρξει πρώτα μία προγραμματική σύγκληση. Εντάξει. Κύριε Σπουρλέτο, επιβεβαιώνεται αυτό. Γι' αυτό μιλάμε, για πολιτική και οργανωτική αυτονομία. Θα σας πω, αν γίνονται συζητήσεις με τη ΔΜΑΡ, να κατεβείτε μαζί. Πριν από 4 μέρες δεν συναντηθήκαν οι δύο γραμματείς. Το καλοκαίρι δεν είχαν ξανασυζητήσει. Άλλο συζητάμε, κύριε. Αν αποφασίσατε να κατέβετε μαζί. Μα σας είπε κάτι τέτοιο? Όχι, εσείς να μου πείτε. Όχι, βέβαια, κανείς δεν έχει αποφασίσει. Εσείς ούτε έχει τεθεί αυτό το θέμα. Μα όταν λέει για προγραμματική σύγκληση, κυρία Ξεωτήρη, αυτό δεν είναι. Ναι, όταν κάναμε τις συζητήσεις, δεν ήταν πρώτον πυλών οι εκλογές και ακόμη. Το καταλάβω. Μα δεν σας λέει κανείς όχι. Απλώς προσπαθούμε να καταλάβουμε. Γίνονται οι συζητήσεις για να υπάρξει πράγματι. Γιατί έχουμε έναν κοινό στόχο. Κυρία Ξεωτήρη, έχει τεθεί στο τραπέζι. Έχει τεθεί στο τραπέζι να. Κυρία Ξεωτήρη. Διατηρώντας την αυτοτέλειά σας, έχει τεθεί στο τραπέζι να κατέβετε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Αυτή τη στιγμή, όταν μπαίνει το θέμα όπως το θέτετε εσείς,
όλοι μας τις συζητήσεις και στην Εκτελεστική Επιτροπή και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα διερευνούμε το θέμα της προγραμματικής, της ουσιαστικής δηλαδή σύγκλησης για την επίτευξη του κοινού στόχου, χωρίς πραγματικά η δημοκρατική αριστερά να χάσει την πολιτική. Εντάξει, καταλαβαίνουμε. Διερευνάτε, δεν το έχετε αποφασίσει. Διερευνάτε. Κυρία, ξέρω τι είναι. Διότι θα ήθελα να πω, επιτρέψτε μου μισό λεπτό, να πω ότι υπάρχει μία πρόοδος όσον αφορά στα θέματα, στα κοινά θέματα σύγκλησης. Μετά δε και το πρόγραμμα του, κατά τη δική μου άποψη τώρα, το πρόγραμμα της, που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν και ορισμένα βήματα πέρα από τα μεγάλα θέματα της κοινωνικής, των κοινωνικών μέτρων που πρέπει να, να κύριε, πάρουμε. Κύριε Ξηρωτήρη, εντάξει, απλώς ακούστε εδώ. Κύριε Ξηρωτήρη, εντάξει, συμφωνείτε σε όλα. Συμφωνείτε όλα. Σε όλα συμφωνείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν συμφωνούμε σε όλα. Υπάρχουν θέματα για τα οποία μπορεί να υπάρχει σύγκληση. Ωραία. Είναι δυνατόν σε αυτή μισό την λεπτό, περίοδο... Μισό λεπτό, κύριε Ξηρωτήρη μου, δύο λεπτά. Γιατί τώρα τα λέτε αυτά. Είναι φανερό τι κάνετε. Προσπαθείτε. Να πείτε υπάρχει η Δημάρ ως πολιτικό κόμμα, αλλά επειδή δεν μπορούμε να κατέβουμε ΣΥΡΙΖΑ Δημάρ μαζί, διότι θα χάσουμε τον πόνους, θα πούμε ότι υπάρχει το κόμμα, αλλά στα ψηφοδέλτια δεν θα κατέχουμε ως Δήμαρ και θα δώσουμε με υποσχετική καμιά εικοσαριά υποψηφίους στο ΣΥΡΙΖΑ να τους βάλει έτσι. Και θα έχουμε συμφωνήσει εκ των προτέρων τι θα απογίνουν εκ των υστέρων να γίνει κυβέρνηση. Τώρα, αυτοί δεν ξέρω αν το δέχονται, ο σκουλέτης. Εσείς βγάζετε αυτό το συμπέρασμα. Καλά το. Εγώ όμως, επειδή είμαι μια βουλευτή τη Δήμαρ που το θέμα της προγραμματικής σύγκλησης και της ουσιαστικής συζήτησης με τις δυνάμεις της αριστεράς, το έχω πει από τότε που φύγαμε από την κυβέρνηση ότι πρέπει να ενισχυθούν αυτές οι συζητήσεις. Δηλαδή σε μια περίοδο που δεν ήταν μπροστά μας σήμερα οι εκλογές. Δεν είναι ένα θέμα για μένα ευκαιριακό. Είναι ένα θέμα ουσιαστικό. Να σας πω κάτι. Απλώς λέω, κυρία Ξηρωτήρη, το εξής. Εκ των υστέρων κοιτάζοντας την ιστορία. Εάν δεν είχατε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ τότε, ο Τσίπρας θα ήταν εδώ και δύο χρόνια πρωθυπουργός. Έτσι, αυτό... για να συμφωνήσετε εκ των υστέρων, αφού κάνετε όλο αυτό τον πελώριο κύκλο, να ξαναγυρίσετε αποδυναμωμένοι πίσω και να κάνετε όλο αυτό. Λοιπόν, υπάρχει κάτι από αυτού να μας πείτε, κύριε Σκουρλέτη? Αυτό που γίνονται συζητήσεις όντως με ζητούμενο αυτό? Ό,τι συζητήσεις έχουν γίνει είναι γνωστές. Δεν υπάρχει για παρασυνιακές συζητήσεις. Η ατζέντα είναι γνωστή. Εγώ θέλω και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν είναι προσωπικό το θέμα, σεβόμαστε απόλυτα τις διαδικασίες της Δημάρ. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επίσημη άποψη αυτού του κόμματος. Άκουγα και τον γραμματέα της Δημάρ τώρα που ερχόμουν σε εσάς στην εκπομπή στο ραδιόφωνο, όπου και αυτός είπε ότι εν πάση περιπτώσει συζητούν, έχουν τις δικές τους διαδικασίες. Εκεί που υπάρχει μια σύμπτωση είναι στην ανάγκη να επισπευθούν οι εκλογές, να ιτηθεί αυτή η πολιτική και να μην προκύψει πρόεδρος Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Αυτά είναι τα δεδομένα. Κατάλαβες, Βασίλη, εσύ το συμπέρασμά σου ποιο είναι από αυτά που μας είπε ο κύριος, η κυρία Ξηρωτήρη και εν συνεχεία ο κύριος Σούγκος? Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι έχουν διακοπεί οι προκαταρκτικές διαβουλεύσεις μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Δημάρ λόγω της προεδρικής εκλογής και εφόσον δεν υπάρξει πρόεδρος, θα υπάρξει και αυτή η συνάντηση προαναγγελθήσα Τσίπρα Κουβέλη για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Αυτό δεν είναι? Δηλαδή κατάλαβα ότι κάνατε μια συνάντηση, υπήρξε μια συμφωνία. Ναι, ναι, μπορεί να κατάλαβα λάθος. Εγώ αυτό που λέω είναι αυτό που πράγματι γίνεται. Αυτές οι διαβουλεύσεις που ξεκίνησαν, γιατί μα δεν έχουν μισό λεπτό. Είναι συναντήσεις οι οποίες έχουν γίνει, είναι γνωστές. Έχουν γίνει και με ανεξάρτητους βουλευτές από ό,τι γνωρίζετε. Έχουν γίνει και με άλλες μικρότερες συλλογικότητες που υπάρχουν στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Γνωρίζετε ότι έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες μέσα στο καλοκαίρι για το θέμα της μικρής ΔΕΗ, των Αιγιαλών, της προστασίας των δασών, όπου συμφωνήσαμε επί του συγκεκριμένου, και είναι νομίζω κάτι απόλυτα θετικό αυτή η σύμπτωση συγκεκριμένα. Ωραία. Πράγματα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι λόγω περισσότερο. Λόγω της προεδρικής εκλογής, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα. Ή συνεχίζονται ή διακόπτονται. Όχι, μιλάμε για σχέσεις οι οποίες κάτω το φως της πραγματικότητας και της δημοσιότητας και της ημέρας. Έτσι, είναι πάρα πολύ. Τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Δεν έχει δρομολογηθεί κάτι.
Θα γίνει όμως. Ενδεχομένως να γίνει, δεν είναι με αυτό. Μπορεί να γίνει και με άλλο. Αλλά δεν έχει κλειστεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ξέρετε, πάντως μεγάλη εντύπωση. Διαδρομή της Δημάρα. Από τη Νέα Δημοκρατία που συνεργάστηκε, τώρα κάνει στροφή και φτάνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη εντύπωση. Μεγάλες κουβέντες μιλάτε γιατί ο καθένας πότε ξεκινάτε μεγάλη του πορεία, δεν ξέρω. Εδώ παρά είναι μεγάλη όμως. Κυρία Σιμακοπούλου. Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν καταλαβαίνω και δεν μπορεί να υποθεί μια συγκεκριμένη συνάντηση. Γίνεται μια